βρισκόμαστε στο Καπαλίσαρτσι. Γεια σου Μπατζανάκ, γεια σου, γεια σου. Στράω στο Βαρδαρί κι απ' την Τούμ πάω στο Τεπό. Όπου πάω προς μου στεχώ, όμως πως να σου το πω. Δε με ξέρεις, δε σε ξέρω, μα νομίζω σ' αγαπώ. Μαύρο μαλούσα, σε λόγια στραρούσα, μ' άναψες φωτιά μέσα στην καρδιά. Αχ, ήλε κι ουρανέ μου, Άγιε τυραννέ μου, αχ, Σαλονικιά, δεν αντέχω πια. Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα στην εκπομπή «Ταξιδεύοντας με το Θήμιο» βρεθήκαμε σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Στο χωριό Λυτή. Είναι μόλις 10 χιλιόμετρα περίπου από την Θεσσαλονίκη και κατεβαίνοντας το ξακουστό Δερβαίνι βρίσκουμε το χωριό Λυτή. Σαν βυζαντινή εικόνα μέσα απ' την Άγια Σοφιά, μαύρα αγιασμένα μάτια, μαύρα μακριά μαλλιά. Ποιος δεν θα θέλε να σε έχει στη δική του αγκαλιά. Μαύρο μαλούσα, σε λόγια στραρούσα, μ' άναψες φωτιά μέσα στην καρδιά. Ήρθαμε εδώ, έχει όμορφες εκδηλώσεις και σήμερα θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί, με θρακιώτικους σκοπούς και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, Χρήστο Καμπούρη, και βρισκόμαστε στο προάβλιο του σχολείου όπου θα γίνουν οι εκδηλώσεις και θα μας πει δύο λόγια για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και γενικά για τη Λυτή. Χρήστο, καλώς σας βρήκαμε εδώ στη Λυτή. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1978, 30 χρόνια και ιστορίας
και προσφορά στον τόπο. Έχει τα τμήματα της ζωγραφικής, τα τμήματα του παραδοσιακού χορού, έχει και τμήμα μπατίκ και στο χορευτικό απαρτίζεται από 200 περίπου άτομα μικρούς και μεγάλους. Έχω χορευτικό και μαθαίνετε τραγούδια από όλες τις περιοχές. Όλη την Ελλάδα, Θράκη, Ήπειρο, Μακεδονία, Μπάνα, έχουμε όλες τις περιοχές και νησιά έχουμε μάθει τώρα. Δόξα τω Θεώ πηγαίνουμε καλά. Δηλώσεις στο εξωτερικό, Χρήστο. Έχουμε πάει 5 χρόνια συνέχεια στην Τουρκία, σε φεστιβάλ στην Τουρκία, στην Βενετία, στην Ουγγαρία, στην Σλοβακία. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε και έξω στο εξωτερικό. Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
δέχονται εκεί στο εξωτερικό που πάτε, στην Άγκυρα, όπως το ανέφερες πρώτα, έτσι οι σύλλογοι όταν βλέπουν τους δικούς μας τους χορούς, τι λες? Η δική μας η παρουσία φέτος στην Άγκυρα, ειδικά με τις στολές της Υπήρου,